παρέλαση με άρματα εμπνευσμένα από τη γέννηση του Ιησού έγινε για πρώτη φορά στη Βηθλέμ, τη βιβλική γενέτειρα του Θεανθρώπου. Ο Άι Βασίλης με το έλκυθρο και τους ταράνδους του μοίρασαν γλυκά και σοκολάτες. Βίτες με στολία οι Βασίλη μοίρασαν χριστουγεννιάτικα με ζεδάκια στα σαλάχια και στα ψάρια στο ενιδρίο της Γκογιάνγκ στη Νότια Κορέα. Οι δύο κοπέλες, επαγγελματίες στις υποβρύχες παραστάσεις, σχημάτισαν με τα κορμιά τους μία καρδιά και μαζί με τον Άι Βασίλη ξεδίπλωσαν κάτω από το νερό πανό με ευχές για τις γιορτές. Στη Βρετανία, εκατοντάδες Άι Βασίληδες, τάραντοι, ξωτικά και χιονάνθρωποι, ξεχύθηκαν στους δρόμους για το φεστιβάλ Σάντακον. Σε εμπορικό κέντρο, ο φακός συνέλαβε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τη σύζυγό του Κέιτ να κάνουν χριστουγεννιάτικες αγορές. Γρήγορα αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για σωσίες τους. Στη Φιλανδία, το χωριό του Άι Βασίλη, στο Βόρειο Πόλο, είναι έτοιμο να υποδεχτεί χιλιάδες επισκέπτες. Πάνω από 300.000 άνθρωποι σειραίουν εκεί κάθε χρόνο. Φέτος οι υπεύθυνοι περιμένουν λιγότερους τουρίστες από τη Ρωσία και περισσότερους από την Κίνα και την Νότια Ευρώπη. Στο Βανκούβερ του Καναδά αυτός είναι ο Τόμπι, ένας χαριτωμένος τετράποδος στάρ του Instagram, πανέτοιμος για τα Χριστούγεννα. Το 10 ετών σκυλάκι έχει 76.000 followers. Η αφεντική να του ανεβάζει συνεχώς φωτογραφίες του και φέτος του έχει ετοιμάσει ένα σωρό κάλτσες γεμάτες δώρα για τις γιορτές.